καλά και τα χάπτη σήμερα κι εσύ. Είναι το δικό. Στον αγιασμό των εγγενείων αυτού του ωραίου πνευματικού κέντρου όπου θα χρησιμοποιηθεί και με άλλες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και το οποίο είναι ο χώρος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Είναι το βιβλιοπωλείο, το Ιεραποστολικό Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως «Η Μαρτυρία», αυτός ο χώρος που είναι το πνευματικό μας κέντρο, και ετοιμάζουμε και κάποιες άλλες δράσεις σε αυτόν τον χώρο και ευχόμαστε με τη χάρη του Θεού να πραγματοποιηθεί. Και βέβαια όλο αυτό το έργο πραγματοποιείται εξαιτίας της μεγάλης αγάπης, της φροντίδος και της στοργής που έδειξε στην τοπική μας εκκλησία η κυρία Αντιγόνη Τσιούτσιου, την οποία και βλέπετε είναι δίπλα μου, παρακαθημενή μου, και προσέφερε με πολύ αγάπη δωρεά όλο αυτό το κτίριο στην Ιερά Μητρόπολη για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτές μας τις δράσεις. Όπως και κατά την εκδήλωση την ευχαρίστησα και τώρα δράτω με τις ευκαιρίες να την ευχαριστήσω εκθέρμως και ολοθέρμως μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, ώστε με τη χάρη του Θεού να αναπτυχθεί αυτό το ιεραποστολικό έργο στην Ιερά Μητρόπολη μας, σε αυτόν τον χώρο για την πόλη της Καρδίτσας και για όλη την Ιερά Μητρόπολη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας, καλύπτεται το γεγονός και ευχόμαστε και στους ακροαστούς τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες ο Θεός να ευλογεί τη ζωή τους και όχι μόνο, να φωτίζει, να έχουμε παρόμοιες δράσεις και πράξεις όπως αυτή της κυρίας Αντιγόνης Τσιούτσιου που προσέφερε αυτό στην τοπική εκκλησία και σε άλλες περιοχές να βρεθούν τέτοιοι μιμητές και σε άλλες ιερές Μητροπόλεις για να αναπτύσσεται το έργο της κάθε τοπικής εκκλησίας. Ευχαριστούμε πολύ. Από αγάπη προς την Ιερά Μητρόπολη και σεβασμό και πίστη προς το θεάριστο έργο έδωσα αυτήν την υποδομή την κεντρικότατη, την καινούρια, την πολυτελέστατη, ύστερα που προηγήθηκαν ένας λαός του Αγίου Προκοπίου στο χωριό Κορτίτσα το 88. Μετά το 2006 έκανα τον τρισυπόστατον ιερό ναό των Αγίων Σοφίας, Ιωάννου, Χρυσοστόμου και Σπυρίδωνος και τώρα είναι αυτό, το οποίο με πίστη, με αγάπη, αλλά και στο πρόσωπο, με ενέπνευσε το πρόσωπο του Συμβασμιωτάτου και το έδωσα. Δεν θα το έδωνα, θα το έδωνα με τα θάνατο. Αφού όμως το παρακολούθησε το έργο του, που έχει πολλά επιτεύγματα, είναι ακούρας, είναι άξιος, αξίζει για πολλά. Λοιπόν, γι' αυτό είπα, αξίζει να το δώσω το ίδιο με αυτό, πριν πεθάνω.